Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας. 4 χρόνια βαστούσε ο γενικός ξεσηκωμός κατά της τουρκικής τυραννίας. Γης Μαδιάμ είχε γίνει ο τόπος με τους συνεχείς πολέμους, τις λαιλασίες, τις καταστροφές και τους αφανισμούς. Οι άνθρωποι και προπαντός ο άοπλος πληθυσμός είχαν μεταβληθεί σε πλάνητες και τρογλωδίτες των σπηλαίων. Και η γη, ενώ σου ευκαιρούσαν να την καλλιεργήσουν, μόλις απέδιδε τον καρπόν αυτής. Η κρατεά Οθωμανική Αυτοκρατορία που την έτρεμε άλλοτε η Ευρώπη είχε ρηχθεί ολόκληρος από σταριάς και πελάγου να πνίξει το απελευθερωτικό κίνημα μιας φούχτας Ελλήνων που την είχαν κατεξευτελίσει στα πεδία των μαχών και τα πελάγη της θάλασσας, με στρατό αυτοσχέδιο και στόλο από μαούνες και καραβάκια. Και να λοιπόν αυτή η αυτοκρατορία των Τουρκών, ντροπιασμένη και κατεξευτελισμένη, καλεί σε βοήθεια τον Μπεϊζαδέ του Μισεριού τον Ιμπραήμι. Φτάνει στο Μοριά και αρχίζει την ερήμωση και την καταστροφή του τόπου δια πυρός και σιδήρου. Καίει τα χωριά και τα τρόφιμά των. Σφάζει τα ζωντανά. Κόβει και καίει τα δέντρα και τα χτήματά των. Σκοτώνει ή σκλαβώνει τους γέρους και τα γυναικόπαιδα. Προσπαθεί να κάμψει έτσι το ηθικό των αγωνιζομένων και να πτωήσει τη δύση που άρχισε να νοιάζεται και να αγανακτεί για το απέσιο έργο της γενοκτονίας ενός ντόπιου πολιτισμένου λαού από ξένο και βάρβαρο δυνάστη. Μέσα σε αυτή την ψυχολογική ατμοσφαίρα βρέθηκαν οι στόλοι των ευρωπαϊκών δυνάμεων όταν την 20η Οκτωβρίου με το νέο ημερολόγιο του 1827 έγινε στον κόλπο του Ναβαρίνου στη Σπύρου το λιμάνι η φοβερή ναυμαχία που έστειλε στο βυθό της θαλάσσης την τουρκο-αιγυπτιακή αρμάδα και έγινε ο πρόλογος της απελευθερώσεως των Ελλήνων. Και δεν ήταν μόνο η πολεμική ή πολιτική σκοπιμότης που οδήγησε τους χριστιανούς ναυάρχους και προπαντός τον Κόντρινγκτον να διατάξει το κανονίδι, αλλά και το φιλότιμο του στρατιώτου και του χριστιανού, που έβλεπε να ποδοπατούνται ανεσχύντος και ασεβώς όλες οι ιδέες του ανθρωπισμού εις τις οποίες στηρίζεται ο πολιτισμός μας. Ποιος να το πίστευε ότι του Κόντρινγκτον εκείνου διάδοχη, ναύαρχη και στρατηγική της χριστιανικής Αγγλίας με τους Τούρκους συνεργούς θα γίνονται οι δήμοι και οι τύρανοι η σφαγής και η καταστροφής της χριστιανικής Κύπρου, ενώ αγωνίζεται για τα ίδια δανεικά της ελευθερίας για τα οποία πολέμησαν εις των Ναβαρίνων οι προγονείς των. Του
μωρέ η τάντου μου, έρημε μπραήμιμ του μου, μωρέ του Μοσκοβά. Μοσκοβά, του βασιλιά του Ρούσου. Άιντε μα ήρθανε κι άρα, ήρθανε κι άρα. Ήρθανε και αράξανε στην πύλο στο λιμάνι. Πιάνουν και γράφουν γράμματα και στον Μπραήμι στέλνουν. Φεύγα Μπραήμι από το Μοριά. Φεύγα και από την Ελλάδα. Τούτο το ιστορικό τραγούδι το πρωτάκουσα από το δάσκαλό μου Χαράλαμο Παναγόπουλο από τη Βερβίτσα της Ολυμπίας, που ακολουθώντας την παλιά και όχι τη σύγχρονο παράδοση της ελληνικής παιδείας, ως βάση μουσικής μορφώσεως και ψυχαγωγίας των μαθητών του, έθετε τα τραγούδια μας τα πατριωτικά και εθνικά.